Τι πιστεύεις ότι άλλαξε στην ομάδα φέτος και παρουσιάζει αυτό το εντυπωσιακό πρόσωπο? Είσαι πιο φτιαγμένος φέτος? Σίγουρα έχουμε κάνει μια καλή αρχή, όμως δεν θα το έλεγα εντυπωσιακό. Θέλω να κρατάμε χαμηλούς τόνους φέτος και να μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι προς το τέλος της σεζόν, όχι τώρα. Αν είμαι πιο φτιαγμένος, φτιαγμένος είμαι πάντα. Όταν μ' αρέσει που παίζω σε αυτή την ομάδα, είμαι φτιαγμένος. Αν δεν μου άρεσε, νομίζω θα φαινόταν και στο γήπεδο. Και εκτός αυτού ότι δεν είμαι καλά. Από τους μικρούς, στον ΠΑΟΚ, ποιον θα ήθελες να δεις στην εθνική ομάδα και γιατί? Νομίζω αυτή τη στιγμή είναι σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση ο Φάνης Τσανδάρης. Έχει κάνει τεράστια άλματα όλον αυτό το χρόνο, ένα χρόνο τουλάχιστον που είμαι εγώ εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκεται τα τελευταία παιχνίδια στην εντεκάδα. Και γιατί όχι, ναι, θα ήθελα να το δω στο μέλλον. Όμως και τα άλλα παιδιά θα πρέπει να συνεχίσουν στο ίδιο τέμπο, γιατί ο προπονητής τους πιστεύει. Και σύντομα νομίζω και αυτοί θα έχουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Ποιον ποδοσφαιριστή έχεις ως είδωλο? Δεν είχα ποτέ κάποιον ως είδωλο. Απλά μου άρεσαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που τα έδιναν όλα για μία ομάδα. Μου άρεσε να το βλέπω αυτό στον αγωνιστικό χώρο και δεν ξεχωρίζω κάποιον. Τέταρτη και τελευταία. Γιώργος ωραίος ή πέσε λίγο? Και τα δύο. Το πέσε λίγο πάει πιο πολύ σε εσάς, τους δύο τώρα που κάνουμε τη συνέντευξη και είμαι κάτω στο χορτάρι και είναι βρεγμένο και έχω βραχή. Τι πιστεύεις ότι άλλαξε στην ομάδα φέτος και παρουσιάζει αυτό το εντυπωσιακό πρόσωπο? Είσαι πιο φτιαγμένος φέτος? Δεν είναι επόμενη, ρε, μαζί είναι αυτή. Το γράφει αυτό τώρα. Τι να κάνω, το ξαναπώ τώρα? Είναι καλό να πούμε? Δεν το ανοίγετε αυτό εδώ γιατί έκλεισε τώρα? Αυτά τα γράφεις, Δεν τα σβήσεις. Και είναι και βρεμένο κάτω. Τέταρτη και τελευταία. Ευχαριστώ πολύ. Φύγαμε.